22ος γύρος Αττικής. Την Κυριακή 1η Μαρτίου διεξήχθη για 22η συνεχόμενη χρονιά το Rally Regularity γύρος Αττικής. Η εκδήλωση που παραδοσιακά ανοίγει το πρωτάθλημα Regularity του ΣΥΣΑ. Έλα τα πρωινά πηγαδάκια. Καλό μήνα, τι κάνετε? Καλό μήνα. Βγήκατε για ετό ή τον αμολύσατε? Τον ετό τον ρίξαμε, τον πετάξαμε την καθαρά Δευτέρα. Γιατί σήμερα τι είναι, καθαρά Τρίτη? Σήμερα είναι 1η Μαρτίου, λάθος. Καλά τα πάτε, 1η Απριλίου. 1η Απριλίου, θα ήθελα, αλλά δεν είναι. Θα ήθελα. Ευελπιστείτε να ακολουθήσετε όλο το πρωτάθλημα. Δεν μιλάμε τώρα, όπως το είπες, ευελπιστούμε. Από εδώ πέρα με μινιατούρες τρέχετε από μιμήσεις, τι γίνεται εδώ? Από μιμήσεις, λέμε για τη μηχανή που έχετε που είναι μαϊμού και δεν είναι γνήσια. Καταρχήν δεν έχει φιλμ μέσα. Τι γουνάκι. Μας δημιουργήσει προβλήματα συνέχεια στη φωτογράφηση, μας βγάζει τελευταίος, δεν είμαστε πρώτοι. Ποτέ. Συγγνώμη ρε παιδιά, εσείς χάνεστε, εγώ φταίω? Όχι, η κάμερά σου χάνεται. Γιατί κάποιος το είπε αυτό, χάθηκα λέει, γιατί ακολουθούσα τον καμεραμάν. Έτσι, πάνω και στο. Η λίστα συμμετοχών περιέχει 63 συμμετοχές. Αλλά βλάβες και ασθένειες της τελευταίας στιγμής δεν επέτρεψαν σε 7 πληρώματα να κινήσουν. Regularity όμως είναι regularity. Είσαστε όλοι γρήγοροι, έτσι, γι' αυτό και είσαστε κανασίσα. Με την καλή έννοια. Οι χρόνοι βγαίνουνε. Όλοι οι χρόνοι βγαίνουν και στο φινάλε, αν κάποιος είναι προτιμότερο να φάτε ένα αλλά δύο λεπτά ποινή, παρά να τρακάρει να φάσουν τα μάξα. Η εκκίνηση δόθηκε στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Μίστερ Χταίο Αγίων Αναργύρων και τα 56 ιστορικά πληρώματα. Η εκκίνηση δόθηκε στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Μίστερ Χταίο Αγίων Αναργύρων και τα 56 ιστορικά αυτοκίνητα και πληρώματα είχαν συγκεντρωθεί, κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Δεκέλειας όπου εκτελέστηκαν με την ομώνυμη διαδικασία ακριβίας, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις και τα φαβορί έγραψαν 0 βαθμούς ποινής.
Το roadbook οδήγησε τα πληρώματα στην περιοχή του Καλάμου. Εκεί έπρεπε να ολοκληρώσουν την ειδική διαδρομή Κορέλκο, όπου αποτελούταν από πολλαπλές χρονομετρήσεις και πλοήγηση. Στις τριάδες. Δυσκόλεψαν αρκετά τις συμμετοχές. Σημειωτέων το ότι η διαδρομή είχε δύο κατευθύνσεις, μία πηγαίνοντας και μία ανεβαίνοντας. Μετά τις απαιτητικές δοκιμασίες, τα πληρώματα κατέληξαν στην ταβέρνα Νέα Ζωή στον Οροπό για τον τερματισμό του 22ου γύρου Αττικής. Για την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη κατέλαβαν ο Αργύρης Τριγκάρης Γιάννης Κούβελας με Volkswagen 1200. Που κατάφεραν να κρατήσουν σταθερό ρυθμό παρόλο που έλαβαν 25 βαθμούς ποινής. Πίσω τους, με διαφορά ενός δευτερολέπτου, τερμάτισαν ο Θεμιστοκλής Κονταράτος, Ιούλιος Ιατρίδης με Mercedes 450 SL. Την τριάδα της γενικής ολοκλήρωσαν ο Στέλιος Σωτηρακόπουλος Γιάννης Ιατρίδης με Mini Cooper S. Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια του Γεωργίου Νίκα Δημήτρη Κωνσταντινίδη με το Γιώτα Σέλικα που έμειναν από μπαταρία αλλά δεν εγκατέλειψαν.
αντικατέστησαν τη χαλασμένη και έχοντας ουσιαστικά χάσει μια ειδική διαδρομή τερμάτισαν πρώτοι στις εντυπώσεις. Ο ΣΥΣΑ ευχαριστεί τα μέλη και τους φίλους που τον στηρίζουν σε κάθε εκδήλωση και όλες τις λέσκες και ομάδες που συμμετείχαν. Επίσης, ευχαριστεί παλιούς φίλους που επανεμφανίστηκαν και τίμησαν το σύλλογο με την παρουσία τους. Γεια σας, παιδιά, γεια σας, Βασιλή.